για την χώρα μας, τι σημαίνει για την Ευρώπη, γιατί και οι δύο πλευρές έδωσαν και μια τέτοια διάσταση, ευρωπαϊκή προοπτική, είπαν ότι έχει συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Νομίζω καλύτερο συνομιλητή για να το συζητήσουμε αυτό δεν έχουμε. Όχι γιατί ξέρει πολύ καλά τα γεωπολιτικά, αλλά γιατί ξέρει και τις κουλτούρες των δύο λαών. Είναι Έλληνας που διαβεί πολλά χρόνια στην Γαλλία, ξέρει αν είναι αυθεντικό το φιλελληνικό συνέστημα για την Ελλάδα ή περνάει και μέσα από τέτοιες συμφωνίες μαμούθ, γιατί ακούτε και την κρίνια που γίνεται στην Ελλάδα για το πόσα θα δαπανηθούν για αυτή την συμφωνία. Ελάτε να δούμε τη γεωπολιτική σημασία πρώτα, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάντως που βλέπετε το όλο πλαίσιο πολύ θετικά, γιατί αυτό είναι που έγινε, δηλαδή και από την πλευρά της Ελλάδος και από την πλευρά της Γαλλίας. Νομίζω ότι είναι αμοιβαία τα συναισθήματα για αυτή την επιτυχία. Είναι κάτι που προετοιμαζόμασταν να δούμε εδώ και καιρό. Είχαμε ήδη μια πρώτη προσέγγιση του 2019, αλλά τώρα έχουμε μια υλοποίηση. Και ξέρετε ότι ακόμα και αυτοί που μιζεριάζουν για το τι γίνεται και τι θα γίνει, θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να μην είχε γίνει συμφωνία και να είχε σπάσει την τελευταία στιγμή, τι θα έλεγα. Κύριε Λιγερέ, θα σας κουράσουμε λίγο για να κρατήσετε στο υπόλοιπο της κουβέντας μας και το κινητό σας, γιατί ο ήχος σας δεν φτάνει καλά, άρα θα σας καλέσουμε, το λέω για να το έχετε μαζί σας, να το απαντήσετε. Συνεχίστε και θα δεχτείτε την κλίση μας. Έλατε. Άρα λέω απλώς ότι, αν δεν έγινε κατανοητό, το ξαναλέω, ότι είναι μια επιτυχία και κάτι το οποίο είναι πλέον ιστορικό. Το ετοιμάσαμε από το 2019. Τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο οι τρεις φρεγάτες συν το option ή ακόμα και τα 18 Rafal. Είναι ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα, μια ελληνογαλλική συμφωνία πάνω σε 31 άθρα που είναι πολύ σημαντικά σε επίπεδο στρατηγικής και γεωπολιτικής. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για την συνδρομή που θα έχουμε πέρα από τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και πέρα από τις προβλέψεις του ΝΑΤΟ, που εκεί υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες στο τι προβλέπει το ΝΑΤΟ. Σου λέει, αν τσακωθούν δύο μέλη, ας τα βρουν μεταξύ τους. Δεν παρεμβαίνουμε εμείς. Άρα έρχεται εκεί να συνδράμει η Γαλλία, γιατί το είδαμε στην πράξη να συμβαίνει και το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν δηλαδή είχαμε εκείνο το καυτό καλοκαίρι, που ήταν και η μόνη ευρωπαϊκή δύναμη που συνέδραμε έτσι την Ελλάδα. Εδώ είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Από τη στιγμή που έχουμε τα 31 άθρα, ειδικά το πρώτο μέρος που αφορά τη στρατηγική συνεργασία, είναι ξεκάθαρο από το άθρο 2 ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση η οποία δεν επιτρέπεται από το ίδιο το ΝΑΤΟ, γιατί εδώ είναι ένα υποσύστημα του ΝΑΤΟ που λειτουργεί σαν πυρηνικό υποσύστημα, το οποίο προβλέπει μια αλληλοβοήθεια από τις δύο χώρες εντελώς συμμετρικά αν υπάρχει κάποια επίθεση. Άρα όταν το κοιτάζουμε βλέπουμε ότι υπάγεται μόνο στο άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει μια δυνατότητα να έχουμε επί το πρακτέο μια σπίδα, όχι μόνο από τις τρεις φρεγάτες και τα 18 Ραφάλ, αλλά επίσης και από την παρουσία της ίδιας της Γαλλίας, η οποία θεωρεί ότι είναι κοινό συμφέρον και αφορά ειδικά την επικράτεια. Άρα το λέει ξεκάθαρα και το πλαίσιο του άρθρου 1 και το άρθρο 2. Μάλιστα. Λοιπόν, σας διέκοψα για να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση. Πάμε στα υπόλοιπα ευεργετήματα που έχουμε από αυτή την συμφωνία. Προετοιμάζει δηλαδή και την Ευρώπη να αφορμή και τον άξονα που δημιουργήθηκε με τις τρεις χώρες, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Αυστραλία, που προκάλεσε όλη την ενόχληση στην Ευρώπη, κυρίως όμως στην Γαλλία. Φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τη δημιουργία ενός ευρωστρατού, για παράδειγμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να ξέρετε, ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μπάιντεν τα έχουν βρει ήδη επί του πρακτέου και το είδατε ότι μετά από αυτή τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, αμέσως το State Department δήλωσε ότι ήταν μια πολύ καλή συμφωνία και αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπήρχε ένας συντονισμός, υπήρχε μια κοινή δήλωση από τους δύο ηγέτες της Αμερικής και της Γαλλίας και το πρόγραμμα AUKUS, εγώ δεν το βλέπω ότι ανατρέπει κάποια δεδομένα, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.
γιατί θα έχουμε ένα πρόγραμμα που αφορά πιο πολύ τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Και από την άλλη πλευρά, αυτή η συμφωνία που έχουμε τώρα κάνει, άμα κοιτάξετε, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό, μιλάμε για Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο πιο συγκεκριμένα, Μέση Ανατολή, μιλάμε για τα Βαλκάνια και για την Αφρική. Όταν βλέπουμε αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άξονας ο οποίος είναι σημαντικός, γιατί ολοκληρώνει ένα Rimland που έχει σχέση με τη Μεσόγειο, Ερυθρά Θάλασσα, μετά Ινδικό και Ειρηνικό. Κατά συνέπεια, οι δύο συμμαχίες, οι τριπλοί από την πλευρά της Αμερικής, Αυστραλίας και της Αγγλίας και τώρα οι διπλοί με την Ελλάδα και την Γαλλία, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι λειτουργούμε συμπληρωματικά μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή, ανήκουμε στον ίδιο κόσμο, βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, πάντοτε δημοκρατικό, και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο πεδίο δράσης στη στρατηγική, στην ενέργεια και στην ασφάλεια. Μάλιστα. Τώρα, τι σχόλιο έχετε για τις γκρίνιες που ακούτε, για το ύψος της δαπάνης, για το... Και τα 3 δισεκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι 10 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς τα μετράν, γιατί μάλλον, άμα τα κοιτάξετε σωστά, θα δείτε ότι όταν ήταν να είμαστε στο επίπεδο 3 φρεγάτες συν μία, 3 κορβέτες συν μία, είμαστε στα 5 δις. Αλλά τώρα κάνουμε μόνο τις 3 φρεγάτες. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρό, σε δικό του μήνυμα, έγραψε 3 δισεκατομμύρια. Άρα δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχει πλαίσιο για μίζες που δεν μου το έχετε διευκρινίσει. Λοιπόν, ο χρόνος που θα παραδοθούν, θεωρείτε ότι μας αφήνει εκτεθειμένους κινδύνους, ή η οψιόν αυτή του να συμπαρασταθεί η Γαλλία ανά πάσα στιγμή είναι κύρια σπίδα μας σε αυτή τη φάση? Okay, θα τα ξεχωρίσουμε τα δύο πράγματα. Άλλο η συμφωνία και άλλο οι φρεγάτες, εντάξει. Άρα οι φρεγάτες είναι στο ίδιο πλαίσιο με τα Ραφάλ, είναι εντελώς κάτι ξεχωριστό. Τώρα το γεγονός ότι κάνουμε μια συμφωνία, αυτή είναι αμοιβαία συμφωνία και είναι ενισχύ την ώρα της υπογραφής, άρα 28 Σεπτεμβρίου, και θα λειτουργήσει για 5 χρόνια. Άρα δεν έχουμε κανένα κενό όσο αφορά την προστασία μας. Τώρα μετά, όταν μιλάμε για τις δικές μας δυνάμεις, είναι πολύ απλό. Άμα δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία και αυτή τη σύμβαση με τον Nava Group, δεν θα είχαμε παραγγείλει αυτές τις 3 φρεγάτες και δεν θα είχαμε βέβαια και τα 18 Ραφάλ. Άρα αυτά τα έχουμε, θα έρθουν. Στο ενδιάμεσο όμως η συμφωνία λειτουργεί. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε αγορά, ούτε πώληση, ούτε για τα αεροσκάφη, ούτε για τα σκάφη, η συμφωνία είναι ανεξάρτητη. Άρα αυτή η αμοιβαία συνεργασία, η κοινή προσέγγιση για κοινά συμφέροντα, λειτουργεί αμέσως. Άρα θα είναι για 5 χρόνια, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί από τις δύο πλευρές γραπτός με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα, και μπορεί στη συνέχεια να την ακυρώσει μία από τις δύο, θα είναι άκυρη μετά από ένα χρόνο. Να ξέρετε επίσης ότι είναι για 5 χρόνια, αλλά μπορεί να την ανανεώσουμε αυτόματα, εκτός κάποιος πριν τους τελευταίους 6 μήνες πει ότι δεν θέλει. Κατά συνέπεια μπαίνουμε σε ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα σε βάθος χρόνου, που είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει σχέση μόνο με αγορές και πωλήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιγερέ. Και εγώ, να είστε καλά. Την σπουδαία έκθεση πήγαν φίλοι τη Δευτέρα που έγιναν τα εγγένεια και μου είπαν ότι η έκθεση, παρότι είχε κάποια οργανωτικά θεματάκια εκεί το event, η έκθεση είναι συγκλονιστική στο Λούβρο. Καταπληκτική. Άρα είναι καλό να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί εμείς είμαστε τώρα μετά από τα 200 χρόνια, βλέπουμε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια αγάπη σε επίπεδο φιλινισμού, δεν είναι ένα υπόβαθρο που φτιάχτηκε τώρα την τελευταία στιγμή. Άρα είναι δύο χώρες, δύο κουλτούρες που είναι πολύ κοντά, έχουν και οι δύο το επαναστατικό ύφος, και άμα θέλετε για να σας ευχαριστήσω, και οι δύο είναι γκρινιάριδες. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, άρα τα βρίσκουμε και σε αυτό. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κύριε Λιγερέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω...